Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας στο YouTube. Και ναι, επέστρεψα πίσω στη βάση μου και ξεκινάμε ξανά <laughs> <laughs> τις λειτουργίες μας, τις καθημερινές μας αναρτήσεις βίντεο και live, γιατί όχι. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, 15 Μαΐου ...2024... ...και έχουμε θεματάρα. Ναι. Μπαίνουμε δυναμικά στη μετά... ...του Πάσχα... ...του 2024... ...εποχή... ...με ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο... ...το οποίο μου άνοιξε τα μάτια έτσι... ...να! <χω> Εγώ πιστεύω λέει... ...ένας τύπος ή μία τύπισσα... ...δεν ξέρω από το... ...user name αν είναι άντρας ή γυναίκα... Εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν τοξικοί και ναρκισιστές. Άτε μάνα μου δεν υπάρχουν. Έλα εδώ να σου δώσουμε ένα παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση. Λέει, υπάρχουν μυριάδες παραδείγματα. Πως υπάρχουν και τοξικοί άνθρωποι και ναρκισιστές και χρειάζεται να γνωρίζουμε για το πώς λειτουργούν τόσο οι τοξικοί όσο και οι ναρκισιστές τόσο οι τοξικοί γενικότερα όσο οι ναρκισιστές που είναι de facto τοξικοί, πρέπει να γνωρίζουμε πώς υπάρχουν και πώς λειτουργούν για να προστατευόμαστε. Να προστατεύουμε τη ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Γιατί όπως έχουμε πει πάμπολες φορές σε αυτό το κανάλι και θα συνεχίσω να το λέω όσο έχω φωνή, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο, δεν σκεφτόμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο και στην κοινωνία μας υπάρχει εμφανής κακοήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλές ψυχούλες, ψυχούλες είναι ένα inside joke του σπιτιού μου, αλλά και του καναλιού μας πλέον. Ο όρος ψυχούλες περιγράφει ανθρώπους τοξικούς και ενερκησιστές έτσι σατυρικά. Λοιπόν, κυρία Θέκλα λέει, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τοξικοί και ενερκησιστές. Δύο τελείες. Τελίτσε, τελίτσε, τελίτσε. Συνήθω όταν κάποιο θέλει να δώσει πολύ έμφαση σε αυτό που λέει, βάζει τρει τελείε. Εδώ έχουν μπει δύο τελείε. Κυρία Θέκλα, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τοξικοί και ναρκιστέ. Υπάρχουμε εμεί οι αδύναμοι που επιτρέπουμε σε κάτι παροδίε ανθρώπων. Οκ, okay, άρα οι παροδίε ανθρώπων δεν είναι τοξικοί ναρκιστέ. Είναι απλώ παροδίε ανθρώπων να ξεσπούν σατανικά Επάνω μας μπας και νικήσουν το κόμπλεξ και την ανυπαρξία τους. Χωρίς εμάς δεν θα υπήρχαν τέτοιες κατηγορίες ατόμου. Όχι μάνα μου, θα υπήρχαν. <laughs> θα υπήρχαν. Απλώς θα φακούσαν τσεραθικές που λέμε στα κυπριακά. Στην δημοτική θα χτυπούσαν τα κέρατα τους μεταξύ τους. Ή τοξικοί με τους τοξικούς. Βεβαίω και θα υπήρχαν. Μια δυνατή προσωπικότητα με αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και Θεό, αυτού του είδους τα συχαμερά ανθρωπάκια, απλά τα λυπάτε και στη συνέχεια τα εξωστραγγίζει. Σε τι κόσμο ζεις, αγάπη μου. Σε τι κόσμο ζεις. Σίγουρα δεν ζούμε σε έναν κόσμο online gaming. Δεν βρισκόμαστε σε ένα παιχνίδι online. Ξέρω εγώ, ο σύντροφο μου παίζει το παιχνίδι The Worlds of Tank. Νομίζω, The World of Tank. Anyway, εγώ δεν παίζω παιχνίδια. Και οδηγεί εκεί κάτι tanks και ξολοθρεύει. Και <laughs> στο <laughs> παιχνίδι, ε, δεν ξέρω αν είναι εύκολο, εμένα μου φαίνονται εύκολα. Δεν ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα, ζούμε σε μια ζωφερή πραγματικότητα όπου υπάρχουν όντω αυτά τα πρόσωπα που και εσύ παραδέχεσαι πως είναι παροδίες ανθρώπων, οι οποίοι ξεσπούν σαντανικά πάνω μας, μας και τα κόμπλεξ τους, αλλά τι μας λες, μας λες, αφού περιγράφεις τους ναρκισίστες και τους τοξικούς. Παροδίες ανθρώπων ξεσπούν σαντανικά πάνω μας, Μπα και τα κόμπλεξ και την ανυπαρξία του. Την ανυπαρξία του φαντάζομαι εννοεί την έλλειψη εσωτερική Κληρότητας και την έλλειψη υπαρξιακής... Α, τι να πω... Υπαρξιακής αυθεντικότητος... Την έλλειψη υπαρξιακής αξίας... Λοιπόν... Χωρίς εμάς δεν θα υπήρχαν τέτοιες κατηγορίες ατόμων. Όχι αγάπη μου, θα υπήρχαν... Γιατί και οι ναρκισιστές και οι τοξικοί... Είναι τεμπέληδες του πνεύματος και της ψυχής... Είναι κάτι τσογλάνια, το οποία θέλουν να παίρνουν... χτυπάνε τα σκουλαρίνια μου, ε! <laughs> το οποίο βρούμ, 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 τα σκουλαρίνια της βροντούν. Θέλουν να παίρνουν νόημα στη ζωή τους με το να κάνουν ξερατά πάνω σε άλλους ανθρώπους τα κομιλεξιλίκια τους. Θα ήταν ιδανικό να μην υπήρχαμε οι συνεξαρτόμενοι, οι θυματοποιημένοι άνθρωποι, αυτή που η οικογένεια μας και η κοινωνία και η εκκλησία και δεν ξέρω ότι άλλο μας έχει προετοιμάσει για να είμαστε θύματάρε, ούτω ώστε να μην ξεσπούσαν πάνω μα, αλλά να ξεσπούσαν μεταξύ του και εμεί να τρώγαμε popcorn και να παρακολουθούσαμε τιτανομαχίε νοτ γιγαντομαχίε νοτ γελίε μάχε μεταξύ ανθρωπαρίων. Το ίδιο πρόσωπο ή ο ίδιος λογαριασμός έχει γράψει ε, ...κάτω από το ίδιο βίντεο, είμαστε όλοι τοξικοί είναι το βίντεο το οποίο έχει ε, προκαλέσει αυτή την αντίδραση ότι εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τοξικοί και εναρχισιστές, έχει γράψει «Σε παρακαλώ πολύ, αν σου είναι εύκολο, απάντησε μου σε αυτό το ερώτημα. Θα με βοηθήσεις πολύ. Αυτοί που λένε ψέματα και αρρωστημένες μυθοπλασίες, δράματα και ταυτόχρονα υπερηφάνεια, σε ποιους τα λένε» Έλα ρε αγαπη τι ρωτάς τώρα, αφού δεν υπάρχουν τοξικοί και ενερχίσιστες είπε. Πώς περιγράφεις εδώ αυτούς που λένε ψέματα, αρρωστημένες μυθοπλασίες, δράματα και ταυτόχρονα περηφάνειες, σε ποιους τα λένε. Άρα παραδέχεσαι μέσω πλήση σαφώ ότι υπάρχουν τοξικοί και ενερχίσιστες. Σε όλους αυτούς που θέλουν κοντά τους με κάθε τρόπο ή σε αυτούς που δεν τους ενδιαφέρει και τάχα τους παίζουν. Τα λένε όπου λάχει και όπου του φανεί του λολοστεφανεί. Οι τοξικοί και οι είναι ανερμάτιστα όντα, είναι γελία ανθρωπάκια, συμφωνώ με το ανθρωπάρια, μ, συμφωνώ, οι οποίοι βγάζουν τάχη τους πάνω στους άλλους. Εμείς Λέει, υπάρχουμε εμεί η αδύναμη, που επιτρέπουμε σε κάτι, παροδίε να ξα πάνω μα. Υπάρχουμε εμεί η αδύναμη, ή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Είναι άλλο πράγμα η αυτοπεποίθηση από την αυτοεκτίμηση, το έχουμε συζητήσει σε πολλά βίντεο. Αυτοεκτίμηση είναι η γενικότερη η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και αν έχουμε γενικότερα μια καλή εικόνα με τον εαυτό μας και μια καλή σχέση με τον εαυτό μας, τότε λέμε ότι έχουμε υψηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση είναι μια παροδική πεποίθηση που έχουμε για το ότι τα καταφέρνουμε σε έναν τομέα. Για παράδειγμα, αν περνάμε μια περίοδο δύσκολη, όπως πέρασα εγώ το Πάσχα, πέρασα, δύσκολη περίοδο το Πάσχα και υπήρξαν, ναι, το παράδειγμα, έχουμε περίπτωση άρα. Το Πάσχα που μας πέρασε, Uh, ξεκίνησαν οι διακοπές του Πάσχα, το ταξίδι που κάναμε οικογενειακός προς την Κύπρο το Πάσχα ξεκίνησε δύο βραδιές πριν το ταξίδι με τη δική μου εισαγωγή στο νοσοκομείο και τη λήψη μιας γερής δόσης κορτιζόνης, γερής τουλάχιστον για τα δικά μου νεύρα, η οποία μου τσίτωσε τα νεύρα στο Θεό. Mm. Είχα πάρει ξανά κορτιζόνη μετά από uh, οξυαλλεργικό σοκ το 2008 τώρα δεύτερη φορά το 2024 και γνωρίζω στην πραγματικότητα ότι η λήψη κορτιζόνης και ενέσιμης και από το στόμα με κάνει να είμαι ιδιαίτερα οξύθυμη. Οπότε ήμουν απέριπτος άρα. Με απλά λόγια, κατά τη διάρκεια των διακοπών, συχνά είχα ξεσπάσματα θύμου το οποία δεν ονομάζω ναρκισιστικά ξεσπάσματα οργής, αλλά <γωρίζει> κορτιζονικά ξεσπάσματα οργής. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που πέρασα λοιπόν, είχα χαμηλή αυτοπεποίθηση. Δεν πίστευα ότι θα τα κατάφερνα να περάσει άλλη μια μέρα χωρίς να αρχίσω να τσιρίζω και να με για βλακίε για μικρά πράγματα, επειδή ακριβώς είχα υψηλή ευερεθιστότητα και το νευρικό μου σύστημα ήταν ντύγκα στην κορτιζόνη και στην κορτιζόλη η οποία αυξάνεται με τη χρήση κορτιζόνης. Ήταν χαμηλή η αυτοπεποίθηση μου όσον αφορά στην καλοήθεια του χαρακτήρα μου. Έλεγα έχω καταντήσει ένα τέρας το οποίο θυμώνει με το διατύπωτα. Η αυτοεκτίμηση μου τότε εκείνη την περίοδο, γενικότερη σχέση με τον εαυτό μου δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα γιατί γνωρίζω και γνώριζω ότι είμαι ένας καλοήθης άνθρωπος ο οποίος έφτασα στα όρια μου λόγω φαρμακευτικών λόγων και λόγω της αναστάτωσης του οργανισμού μου. Και αυτό αποδείχθηκε και <laughs> χημικά γιατί στις αναλύσεις που έκανα δύο εβδομάδες μετά από το ξέλεργικο σοκ έδειξε Φάνηκε, καταφάνηκε πως τα Ιωσινόφυλλα μου είναι ακόμη στο Θεό, άρα ο οργανισμός μου περνάει μια τεράστια αναστάτωση, το οποίο κάνει φυσιολογικό να είμαι εύκολη στο να ξεσπάσω για βλακίες. Άρα η αυτοεκτίμηση μου, η σχέση μου με τον εαυτό μου παρέμεινε σε καλά επίπεδα, το οποία καλά επίπεδα χτίζω για πάνω από 20 χρόνια. Τι λέω, 25 χρόνια μέσω ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και καθημερινού προσωπικού αγώνος. Η αυτοπεποίθηση μου όμω, ιδιαίτερα εκείνο το διάστημα που λάμβανα από το στόμα την κορτιζόνη, ήταν χαμηλή, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι και την επόμενη μέρα πάλι θα θύμωνα για κάτι που συνήθω δεν θα θύμωνα. Λοιπόν, φίλε που ρωτάς, φίλοι που ρωτάς, ε, τι κίνητρα έχουν οι ναρκισιστές, δεν μπορώ να γνωρίζω και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν μπορώ να γνωρίζω σε ποιους λένε ψέματα, αρρωστημένες μυθοπλασίες, δράματα και αυτά. Εκεί που τους παίρνει τα λένε όντω, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Επειδή εμείς μπορεί να είμαστε αδύναμοι χαρακτήρες, υπάρχουν επειδή αυτοί είναι κολόπεδα, επειδή αυτοί είναι τσογλάνια, υπάρχουν επειδή αυτοί είναι η κατάληξη των ανθρώπων που δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού μας. Και θα σου δώσω και ένα παράδειγμα, το οποίο το έχω σημειώσει αυτό το παράδειγμα, και το έχω σημειώσει <laughs> με τον εφάνταστο τίτλο «Ναρκησάρα κάτω από live». Το σχόλιο αυτής της Ναρκησάρας που θα σας διαβάσω ήταν κάτω από το live Παρασκευή 19 Τετάρτη 2024, live για Αγία Ελληνική Οικογένεια, κληρονομιές, ομοφιλοφιλία και γονική αποξένωση. Το σύνδεσμα αυτού του live θα τον περιλάβω, θα τον συμπεριλάβω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Λοιπόν, μετά από λίγες μέρες είδα εγώ το σχόλιο, γιατί <laughs> ήταν εκείνες οι μέρες που ήμουν έτσι λίγο ντελούλου με την υγεία μου και με το άσθαμα, την νέα μου χρόνια ασθένεια που έχω αποκτήσει και δεν τη γνώριζα. Και γράφει λοιπόν, μία τύπησα νομίζω είναι, να αρχισάρα όμω ο Σάρα, δε, μην ψάξετε να βρείτε το σχολείο, θα το βρείτε γιατί μπήκε σε απόκρυψη, επειδή εμεί εδώ δεν είμαστε αδύναμοι χαρακτήρε και δεν επιτρέπουμε στι Ναρκισάρε να κάνουν τα ξέρατά του επάνω μα. Αλλά να, ένα παράδειγμα για το πώ υπάρχουν Ναρκισάρε και πώ μπορεί αυτέ οι Ναρκισάρε να πάνε κάτω από ένα βίντεο το οποίο να μην έχει καμία σχέση με αυτούς και να προβάλλουν τα δικά τους κομπλεξιλίκια και τα δικά τους εσωτερικά κενά. Αγαπητέ φίλε, νιώθω περηφάνεια που υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι σαν και σένα. Όταν κάποτε σε μια συζήτηση είπα ότι πιστεύω στην ύπαρξη κόλασης και παραδείσου, κάποιοι μου απάντησαν πως αν υπάρχει κόλαση τότε ο Θεός είναι κακός. Αναρωτιέμαι αν έχουν την ίδια άποψη διαβάζοντα την ιστορία σου. Άρα εδώ λέει ότι οι γονεί του ανδρό σε τον 50 είναι άξιοι για κόλαση, ενώ η ίδια η αρχισάρα, δεν είναι. Σου εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου και σε παρακαλώ πολύ να γράψει την περιουσία σου σε ορφανά παιδάκια ή σε όποιον άλλον έχει ανάγκη. Προσέξτε την Αρκισάρα. Και τον έκκινγκ τη Αρκισάρα. Ξεκινάει με καλά λόγια. Αλλά αρχίζει να δίνει οδηγίε για το πώ θα ζήσει ο άλλο τη ζωή του. Μπορεί να κάνει δωρεέ και σε φιλοζωικέ οργανώσει. Άρα σου επιτρέπει να αρχίσει η Σάρα να γράψει την περιοχή σου σε ορφανά παιδάκια, σε όποιον άλλον έχει ανάγκη σε φιλοζωικέ οργανώσει. Μόνο αυτό σου επιτρέπει να αρχίσει η Σάρα. Και η τοξικάρα. Κυρία Πετρίδου, θεωρώ παρατραβηγμένο να πιστεύετε πω όσοι είναι εναντίον τη υιοθεσία από ομοφυλόφιλου το κάνουν για να μην χάσουν την περιουσία αυτών των ανθρώπων. Να είναι αρκισάρα. Και ο τριγωνισμό, ε, λέει καλά λόγια στον άνθρωπο από το βίντεο και σε μέρα μου τη λέει. Καλά λόγια εντό εισαγωγικών καλά λόγια, γιατί στην ουσία δεν του επιτρέπει το επιτρέπει του ανθρώπου, εάν το θελήσει, που δεν το θέλει ο άνθρωπο να γίνει πατέρα. Κυρία Πετρίδου, θεωρώ παρατραβηγμένο να πιστεύετε πω όσοι είναι εναντίον τη υιοθεσία από ομοφυλόφιλου το κάνουν για να μην χάσουν την περιουσία αυτών των ανθρώπων. Οι ομοφυλόφιλοι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι, να μην πούμε ξανά τη λέξη ομοφυλόφιλοι, μπα και βρωμίσει το στόμα μα, εμά που είμαστε άγιοι και καθαροί. Όλε είναι αρχισάρε και το ξεκάρες, πιστεύω για τον εαυτό του τα καλύτερα. Αυτέ είναι οι εξαιρέσει. Ούτε όλοι οι άνθρωποι είναι καθάρματα ούτε όλοι έχουν συγγενείς ομοφιλόφιλους. Γιατί με αυτήν τη λογική δεν θα παρότριναν τόσο επίμονα τα ανήψια τους να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Αντιθέτως θα τα ενθάρρυναν να μείνουν ελεύθερα για να τους φάνε εντός εγκών την περιουσία. Βλέπω αυτό το σχόλιο και λέω όπα, 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 όπα λέω. Εδώ έχει ζουμί. Εντοπίσαμε τον αρκισίδιο, εντοπίσαμε το τοξικό πρόσωπο. Και απαντάω εγώ, είναι παρατραβηγμένο που υποθέσατε πως εγώ πιστεύω ή υποθέσατε πως πιστεύω. Είδαν 16.000 άνθρωποι το βίντεο, τότε ήταν μόνο 16.000, τώρα είναι 30.000 άνθρωποι που έχουν δει το βίντεο ιστορία ανδρός ετών 50. Μόνο εσείς κάνατε αυτές τις υποθέσεις για τις πεπιθύσεις μου. Προβολές, είναι ξεκάθαρο ότι το πρόσωπο αυτό που γράφει αυτό το σχόλιο είναι ξεκάθαρα εναντίον της υιοθεσία ή τεκνοθεσία, οπότε βρίσκει την ευκαιρία να κάνει την προβολή, να ρίξει τη χολή, να κάνει τον τριγωνισμό, να κάνει τον έγκυνγκ κάτω από το live που κάναμε σε σχέση με αυτό το βίντεο. Και μου απαντάει το ξικάρα. Θέκλα Πετρίδου, έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα από την επίθεση που μου κάνατε. Εγώ τη έκανα επίθεση. Δεν έκανε αυτή η επίθεση ούτε σε μένα ούτε στον άνθρωπο. Σε αυτού του είδου τον άνθρωπο. Εγώ επανέλαβα ακριβώ τα λόγια που είπατε. Δεν είχα σκοπό να σας δείξω. Όχι μπορείτε. Απλώς θεώρησα υπερβολικό το συνειρμό που κάνατε. Εγώ δεν είπα ουδέποτε ούτε στο βίντεο ούτε στο live ότι όλοι όσοι είναι εναντίον της υιοθεσία, τεκνοθεσίας ή απόκτηση παιδιών από ομοφιλόφιλους ανθρώπους ότι το κάνουν αυτό για να τους φάνε την περιουσία. Πουθενά δεν το έχω πει. Προφανώς όμως εσείς κάνατε προβολές και νιώσατε ότι απειλήσετε από κάποιο άτομο σκεπτόμενο, μάλιστα κάνω εγώ προβολέ σε ένα τοξικότατο σχόλιο και νιώθω ότι απειλούμε από ένα πρόσωπο σκεπτόμενο. Έχει αυτοβαφτιστεί και ο σκεπτόμενο πρόσωπο. Το ότι παρακολούθησαν το βίντεο σα 16.000 άτομα, όπω αλαζονικά είπατε, μα όχι, δεν το είπα για το ότι έκανα τόσο καλό βίντεο που το είδα 16.000 άτομα. Το είπα επειδή 16.000 άτομα μέχρι τότε που είχα δει το βίντεο, τώρα είναι 30.000 άτομα, κανένα δεν κατάλαβε αυτή τη χαζομπάρα που κατάλαβε αυτή η χαζή. Κανένα. Και ναι, το λέω ευθαρσώ ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν τον δρόμο τη τοξικότητα και του ναρκιστισμού και τι κακέ είναι χαζοί. Γιατί είναι χαζή επιλογή να είσαι κακό. Και μόνο εγώ κατάλαβα κάτι άλλο. Πώ αποκαλείται στη ψυχολογία gaslighting, μήπω έλα, έλα, έλα που έρχονται οι ναρκισάρε και ψυχοεκπαιδεύονται στο κανάλι μα για να χρησιμοποιούν ψυχοεκπαιδευτικού όρου για να κάνουν του έξυπνου. νότ. δεν είστε έξυπνοι. Δεν έχω πτυχίο ψυχολογίας, όμως έχω άλλα δύο πτυχία πανεπιστήμιων, το εξωτερικό. Αν μπράβο, το εξωτερικό, όχι από αυτά που μπαίνουν με πανελλήνιες εξετάσεις. Το εξωτερικού, μπορεί να είναι και καλά πανεπιστήμια, δεν ξέρω. Εκεί διδάχτηκα πολλές ώρες και ψυχολογία και έχω παρακολουθήσει και σεμινάρια και έχω διαβάσει πολλά βιβλία ψυχολογία, γιατί την αγάπω πολύ. Δεν διατείνομαι ότι είμαι ψυχολόγο, όμω καταλαβαίνω πολλά, όλα τα καταλαβαίνει. Όλα τα ξέρει, όλα τα καταλαβαίνει και όλα τα λέει. Επειδή ανακάλυψα τον τελευταίο καιρό το κανάλι σα, όσε φορέ είδα βίντεό σα μου έκαναν εντύπωση τα σχόλια του θεατών σα. Και όχι καλή, τώρα έρχεται και κάνει επίθεση. Και στους 16.000 που είδαν μέχρι τότε το βίντεο εκείνο και στους άλλους 14.000 και σε όλους τους θεατές του καναλιού που τις έκαναν αυτής της καλής γυναίκας που δεν είναι τορξική και δεν είναι αρκισίστρια εντύπωση αλλά όχι καλή. Άσε μας κουκλίτσα μου, άσε μας κουκλίτσα μου. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο γιατί δεν μου το επιτρέπει η ανατροφή μου να τυχέσω την ανατροφή σου. Να τη χέσω την ανατροφή σου και την ψεύτικη ευγένεια σου, να τη χέσω. Έτσι έχουν τοξική. Κακή ανατροφή, αλλά λένε η ανατροφή μου και οι γονεί μου και ο τρόπο που με έχουν μεγαλώσει δεν με έχουν επιτρέψει. Άρα εγώ θα σα γαμάω μεταφορικά με τοξικότητα, αλλά δεν θα σα λέω κακέ λέξει, γιατί δεν το επιτρέπει η ανατροφή μου. Να, εμένα η ανατροφή μου δεν μου επέτρεπε να λέω κακέ λέξει, ήταν υποκριτική. Επιλέγω συνειδητά να ονοματίζω τα φαινόμενα όπω είναι και χέστηκα αν έχω κακή ανατροφή στα μάτια οποιοδήποτε τοξικού και ναρκισιστή και ανθρώπου επιφανειακού. Μη μου λέτε όμως ότι 16.000 άτομα κατάλαβαν κάτι διαφορετικά από εμένα γιατί αυτό δεν μου λέει κάτι. Αφού όμως νομίζετε ότι έχω κάνει τόσο λάθος, θα μπορούσατε να με διορθώσετε με ευγενικό τρόπο και όχι προσπαθώντας να με μειώσετε μιλώντας μου για προβολές. Είπαμε μια λέξη προβολές και τη μπιάνει και πάει. Βλέπω ότι την ίδια τακτική ακολουθείτε και στα βίντεό σας όσες φορές διαφωνείτε με κάποιους. Καλό είναι πριν αποφασίσει κάποιος να κάνει ψυχοθεραπεία στους άλλους να κάνει πρώτα ψυχοθεραπεία ο ίδιος βλακούλα μου, χαζούλα μου, ανοητούλα μου, τοξικάρα μου, ναρκισίδιο του κερατά. Δεν κάνω ψυχοθεραπεία στα βίντεο, ψυχοεκπαίδευση κάνω. Και προσωπική ψυχοθεραπεία κάνω πολύ περισσότερα χρόνια από όσα μπορείς να φανταστείς. Δεν θα σας απαντήσω ξανά όσο και αν με προκαλέσετε γιατί τη δίνη του πιπέδου μου του υποδαπέδιου επίπεδου σου. Έχουν επίπεδο. Όλοι οι ναρκιστέ έχουν επίπεδο. Όλοι οι τοξικοί έχουν επίπεδο. Ψευδεπίπεδο, αλλά επίπεδο. Αυτά. Αυτά. Έχει επίπεδο η κοπέλα. Με το επί... Αυτή και το επίπεδο τη μπήκα σε απόκρυψη. Εννοείται. Αλλά ναι, υπάρχουν πολύ τοξικοί και πολλοί ναρκιστέ ανάμεσά μα οι οποίοι δεν υπάρχουν επειδή τους επιτρέπουμε να υπάρχουν, υπάρχουν γιατί αυτός είναι ο τρόπος που γνωρίζουν να υπάρχουν. Ο παρασιτικός, ο μαλακισμένος τρόπος ύπαρξης, ο εύκολος τρόπος ύπαρξης. Άκουγα προχθές, μου λέγε μία συνάδελφος, για μία περιπτωσάρα, όχι περίπτωση άρα σαν εμένα, αλλά έπρεπε να βάλω τη σφραγίδα. <laughs> για μία περιπτωσάρα, η οποία σταμάτησε να κάνει ψυχοθεραπεία όταν τη είπε η ψυχολόγο τη, κοίταξε, δεν δέχομαι να έρχεσαι εδώ πέρα και να κατακρίνει νυχθημερών όλου του άλλου ανθρώπου τη ζωή σου και να μην δέχεσαι να αναλαμβάνει καθόλου ευθύνη για τα δικά σου φταξίματα. Και λέει, τη έστειλε ένα μήνυμα που τη είπε: Ευχαριστώ πολύ για όσα μου έμαθε. Και η ψυχοθεραπεία που μου έκανε μου έμαθε να μην είμαι επικριτική προ τον εαυτό μου και να δείχνω αυτοσυμπόνια. Αυτό κατάλαβε η Νόρκη Την έδιωξε η ψυχολόγο. Επειδή πήγαινε συστηματικά στη ψυχοθεραπεία και έλεγε συνέχεια: Φταίει η τάδε, φταίει ο τάδε, φταίει ο παρατάδε. Περιέγραφε περιπτώσει όπου κακοποιούσε η ίδια του άλλου, αλλά απέδιδε αυτό που συνέβαινε σε κακοποίηση που της έκαναν οι άλλοι και της είπε ψυχολόγος χωρίς καμία απολύτως διάθεση αυτοκριτικής και αυτογνωσίας δεν μπορεί να σε βοηθήσει η ψυχοθεραπεία και αυτή απάντησε σε ευχαριστώ πολύ που με έμαθες να μην είμαι επικριτική προς τον εαυτό. Δεν μπορώ να ξέρω σε πλήρε βάθος τι σκέφτεται η κάθε ναρκισάρα και κάθε τοξικάρα μέσα στο μυαλό της δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί μιλάμε για μυαλά με πολύ χαμηλή νοημοσύνη. Μιλάμε για μυαλά με πολύ χαμηλή συναισθηματική και διανοητική νοημοσύνη, γιατί ξαναλέω είναι πολύ βλακώδης επιλογή να είσαι ένας κακός άνθρωπος. Και θέλω να πιστεύω, και θέλω να πιστεύω, είναι αποδεδειγμένο ότι έχω υψηλή διανοητική νοημοσύνη τουλάχιστον και το παλεύω πάρα πολύ για να αποκτώ συνεχώ και όλο και ψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη. Όντω δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να ανεχόμαστε αυτά τα κολόπεδα στη ζωή μα. Χρειαζόμαστε όμω πολύ ψυχοεκπαίδευση για να μπορέσουμε να διακρίνουμε τα κολόπεδα και είμαι σίγουρη ότι κάτω από αυτό το σχόλιο δεν απαντούσα όπω απαντούσα σε αυτή την περίπτωση. Άρα. Πολλοί μπορεί να διάβαζαν το σχόλιο και να έλεγα Μα τι καλό σχόλιο που είναι αυτό. Oh, το, ho, ho. Και να μην καταλάβαινε ότι πρόκειται για έναν πολέμιο τη γονεϊκότητα των ανθρώπων με φιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό, ο οποίο είδε φω και μπήκε να κάνει τι προβολέ, να κάνει τον την έξυπνη, να μα πει και καλά ότι έχει σπουδάσει δύο πτυχία που είχα μέσα ψυχολογία και γνωρίζει καλύτερα από έναν μαχόμενο ενεργό ψυχολόγο. Και να κάνει όσα έκανε. Ε, πρόσφατα μπήκα σε ένα, σε ένα messenger, στο messenger της σελίδας μου και βρήκα εκεί ένα... ένα μήνυμα που λέει «Κυρία Πετρίδου, σας έχω στείλει, σας έχω γράψει ένα μήνυμα κάτω από ένα βίντεο και δεν μου το απαντήσατε». Και λέω δεν το είδα το βίντεο, για το μήνυμα για στήλτο και στέλνει ένα μήνυμα στο οποίο μου έκανε επίθεση μεγατόνων. Ένα τύπο ο οποίο έχει πολιτικά ωφέλη από ένα κόμμα που είχα κάνει εγώ ένα βίντεο στο οποίο είχα σχολιάσει τη λαθασμένη χρήση ορολογιών που είναι χρήσιμε να έχουμε όσοι ψυχοεκπαιδευόμαστε. Και ξεκινούσε αυτό το δημόσιο σχόλιο και έλεγε παρόλο που εγώ πιστεύω ότι η βίγκαν είναι παλαβή, τελικά η κρετοφαγία δεν σε βοήθησε να είσαι έξυπνη. Εδώ θέλω να πω ότι σε καμία περίπτωση η βίγκαν δεν είναι παλαβή και η κρετοφαγή έξυπνη. Είναι επιλογέ διατροφή, τι οποίε κάνει ο καθένα σε σχέση με την υγεία του. Και μου γράφει διάφορε αρλούμπε, μπουρδε εκεί πέρα και μου έλεγε Σε προκαλώ σε δημόσιο διάλογο. Και το απάντησα και εγώ έτσι μόνο λεφτικά, I don't make stupid people famous. Δεν θέλω να κάνω του ανόητους ανθρώπου διασύμου. Και μετά μου λέει, διάσημος, εγώ είμαι ήδη διάσημος. Και μου στείλει εκεί πέρα ότι έγραψε πόσα βιβλία και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν δίνω όμω βήμα. Όχι. Επώνυμο βήμα δεν δίνω σε κανέναν τοξικό, σε κανέναν αρκισιστή γνώση μου τουλάχιστον. Στο παρελθόν έχει τύχει κάποιε φορέ να μου ξεφύγει και να δώσω βήμα σε τοξικού ανθρώπου. Οι οποίοι να το χρησιμοποίησαν δεόντω μετά για να χτίσουν και καριέρε πάνω σε αυτό το βήμα που του έδωσα. Να του φιλοξενήσω μια φορά στην εκπομπή στην τηλεόραση, για παράδειγμα. Όμω όχι. Ναι, υπάρχουν ναρκιστέ, υπάρχουν τοξικοί και τα παραδείγματα είναι πάμπολα και χρειαζόμαστε να ψυχοεκπαιδευόμαστε για να μπορούμε να τους εντοπίζουμε και να τους αντιμετωπίζουμε και η καλύτερη αντιμετώπιση είναι το να τους βγάζουμε έξω από τη ζωή μας, να ξεμπερδεύουμε. No contact ούστα από εδώ παλιό παιδά, ούστα από εδώ τσογλάνια. Κάντε ό,τι σας φανεί, αλλά όχι εις βάρος μας. Μουσική. Επανήλθαμε και βλέπετε, χωρίς τα κόκκινα νύχια, είπα να αφήσω τα χέρια μου να ξεκουραστούν. Όχι επειδή κάποιο τοξικό έγραψε, μη βάφει τα νύχια σου κόκκινα και απάντησα και εγώ γιατί, αλλά... Είπαμε, το είναι βλάκες, οπότε δεν ξέρουν να δουν την ειδοποίηση και να απαντήσουν γιατί. Αντί για...